Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο του υπέρηχο Γιάννης Δαμαρλάκης και τα κριτικά χρώματα. 5η 21 του Ιουνίου, στην καρδιά του Ιούνιου και στην καρδιά του καλοκαιριού. Φίλες και φίλοι, σήμερα έχω ιδιαίτερη χαρά και τιμή και για μένα προσωπικά και για το σταθμό μας που φιλοξενούμε μία προσωπικότητα της Ελλάδος στο εξωτερικό. Πολύ ταπεινόφρον την καρδία, ο σημερινός καλεσμένος μου δεν θα θέλει να πω όλα όσα γνωρίζω για εκείνον, όλα όσα μου έχουν αφηγηθεί, θα έλεγα προσωπικότητες της επιστήμης της μουσικής για εκείνον, αλλά εν πάση περιπτώσει θα αρκεστώ σε ολίγα. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγούρος, τέος καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημιακού Κολεγίου στον Καναδά, εντεταλμένος καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής και Υμνολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου στον Καναδά, επιστημονικός σύμβουλος Βυζαντινολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πίτσμπουργκ και μαζί με όλα αυτά άρχον πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Καναδά. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγούρος και το θεωρώ χαρά και τιμή που βρίσκεται κοντά μας. Κύριε Λαγούρο, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου και την αποδεχτήκατε και είστε κοντά μας σήμερα να μιλήσουμε για τη μουσική μας, να μιλήσουμε για τον Καναδά, να μιλήσουμε για τους απόδημους. Και θα πρέπει να σας πω ότι σας γνωρίζω χρόνια τώρα, γιατί με συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί φιλίας και συναδελφικοί, θα μπορούσα να πω, με έναν μεγάλο κορυφαίο της μουσικής μας, τον Γιώργο τον Σύρκα. Με τον Γιώργο τον Σύρκα, από ό,τι μου είπατε προλίγου πριν μπούμε στο στούντιο, έχετε κι εσείς πολλούς δεσμούς, διότι ήσασταν μαθητής του πατέρα του. Ευχαριστώ. Για όλα αυτά λοιπόν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα και να ξεκινήσουμε από πού. Πώς βρίσκεστε εδώ στην Κρήτη, ποιοι είναι οι δεσμοί σας, έχετε γεννηθεί πού καταρχήν? Πριν σας δώσω αυτά τα στοιχεία, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το σταθμό σας και εσάς προσωπικώς, τον τόσο καλό συνάδελφο, για τον οποίο έχω ακούσει και συνάδελφοι, εγώ αρκετά. Συνάδελφοι ως προς τα ψαλτικά, διότι αυτό είναι το κυριότερο. Με έναν καθηγητή πανεπιστημίου, τι συναδελφική. Κύριε Δαμαρλάκη, αυτό είναι το κυριότερο. Ευχαριστώ πολύ. Διότι το να υμνείς στο Θεό είναι ανώτερο και από το να τον διδάσκεις και από το να είσαι καθηγητής και από οτιδήποτε άλλο. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, έχω γεννηθεί στην Αθήνα από γονείς που κατάγονται από τη Μικρά Ασία. Άρα και εκεί είμαστε. Πατριώτες. Περιοχή Σμύρνης. Μάλιστα. Και σπούδασα στην Αθήνα ως φυσικός, εν συνεχεία στη Γαλλία, όπου και έψαλα στον Άγιο Στέφανο επί αρκετά χρόνια, μαζί με τον αγαπητό Κωνσταντίνο Ζόπα. Τον Κωνσταντίνο τον Ζόπα. Από τότε γνωριζόμαστε, από το 1958 περίπου. Και όπως είπε και προχθές, με θεωρεί κατά κάποιο τρόπο κάπως δάσκαλό του, γιατί τον καθοδήγησα στα Βυζαντινά. Θα πρέπει να πούμε, κύριε Λαγούρο, ότι και ο Κώστας ο Ζόπας έχει περάσει από τη θέση που είσαστε εσείς. Είχε έρθει στην Κρήτη παλαιότερα και είχαμε κάνει μαζί εδώ εκπομπή. Είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση λοιπόν να ακολουθήσω κι εγώ τα ίχνη των άλλων, οι οποίοι και τη νεότερη. Ξέρετε ότι το έχω έτσι σε καημό με μερικούς ανθρώπους και μάλιστα όταν περνούν και από την Κρήτη. Γιατί επαναλαμβάνω, από τη θέση αυτή που βρίσκεστε σήμερα και κουβεντιάζουμε, πέρασε ένας Θανάσης Καραμάνης, ένας Μανώλης Χατζημάρκος, ποιοι άλλοι να σας πω, δεν θυμούμαι, πολλά ονόματα, Αστέριος Δευρελής, Χρήστος Χατζηνικολάου, Βασίλης Κατσιφής, Δημήτρης Ιωαννίδης. Όλα αυτά, τα μεγάλα ονόματα, ναι. Και αυτό με τιμά ιδιαίτερα. Με το Χαρίλαο Ταγιαδόρο έχουμε κάνει πάνω από 3 τηλεφωνικές εκπομπές. Ο κύριος Αλιγιζάκης έχει έρθει εδώ. Και άλλοι πολλοί. Μερικά λοιπόν ονόματα. Άκουγα ότι ο κύριος Λαγούρος επισκέπτεται την Κρήτη και να μην προλάβω μια φορά να κάνουμε εκπομπή. Άρα αυτό που είπα στην αρχή, το θεωρώ ειλικρινά μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που είστε κοντά μου σήμερα. Για μένα είναι τιμή, αφού διαδέχομαι αυτά τα ονόματα τα μεγάλα.
Και δεν μπορώ να πω ότι στέκομαι στο ύψος αυτών των μεγάλων αυτό δασκάλων. Αφήστε το να το πούμε εμείς. αφήστε το σε εμάς. Γνώθεις αυτών. Εντάξει. Αλλά εκείνο το οποίο μπορώ να εκφράσω είναι το τι προσπαθούμε να κάνουμε και να διατηρήσουμε στην ξένη, όπου το έδαφος εκεί δεν είναι τόσο πολύ εύκολο να φυτέψουμε τη βυζαντινή μουσική. Με ρωτήσατε επίσης προηγουμένως πώς βρέθηκα στην Κρήτη. Πριν αρκετά χρόνια με έφεραν τα βήματα, αν και τα βήματα ήταν στο πλοίο μέσα βέβαια, εδώ στο Ηράκλειο, και φυσικά κατευθύνθηκα στον Άγιο Μινά. Σέβομαι ιδιαίτερα τον Άγιο Μινά, διότι είμαι και ενημέρωση στην εορτή του σε 11 Νοεμβρίου και ίσως παρολίγο να έφερα και το όνομά του. Εκεί μεταξύ άλλων εγνώρισα τον κύριο Κλαψινό, ο οποίος μου εφέρθηκε αδερφικά θα έλεγα, ενώ δεν με γνώριζε παρά μερικές ώρες. Με φιλοξένησε, με ξενάγησε στην ωραία Κρήτη και έκτοτε η φιλία μας αυτή κρατάει συνεχώς επί πάνω από 10 χρόνια. Θα πρέπει να πω ότι ο Βαγγέλης ο Κλαψινός ψάχνει να βρει, και είναι προς τιμήν του, ανθρώπους ανώτερους, γιατί συνήθως από αυτούς θα πάρουμε, παίρνουμε συνήθως. Άρα λοιπόν έχει πέσει, εγώ έχω τις συστάσεις για το πρόσωπό σας από τον Γιώργο το Σύρκα, όπως είπατε, και τον Κωνσταντο Ζόπα, και έχει πέσει διάνα ο Βαγγέλης ο Κλαψινός. Έχει κοντά τον έναν άνθρωπο από τον οποίο θα παίρνει. Λοιπόν, θέλω πριν πάμε στον Καναδά να μου πείτε τα χρόνια έτσι των σπουδών σας γύρω από τη μουσική, διότι άκουσα κάποια πράγματα για τον Γιώργο Σύρκα και πραγματικά δεν είναι πολύ γνωστά. Ο Γιώργος, όσες φορές έχουμε κάνει ραδιοφωνική εκπομπή από το τηλέφωνο, δεν έχει πει πολλά πράγματα για τον πατέρα του. Ίσως γιατί σε μνήνεται, σου λέει, ας μιλήσουν άλλοι. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Ο πατέρας οπωσδήποτε θα υμνηθεί από το παιδί. Ναι. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ποιοι ήταν οι πρώτοι δάσκαλοι σας, πώς ήρθατε σε επαφή με τη μουσική μας κτλ. Όλα αυτά. Μπορώ να σας πω ότι η επαφή μου με τη βυζαντινή μουσική, θα έλεγα καλύτερα με το αναλόγιο, άρχισε από 7 χρόνων, όταν ήμουν 7 χρόνων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχω γνωρίσει πολλούς, τους οποίους αρχίζω και να μην θυμάμαι όχι τόσο ας πούμε τα ονόματά τους κλπ, αλλά να μην θυμάμαι τα ακούσματά τους. Μάλιστα. Κάποιον Αρκυρόπουλο, κάποιον Μαργαριτόπουλο. Μαργαριτόπουλο, ναι, και αρκετούς άλλους. Μέχρι ότου κατέληξα στην γνωριμία με τον Γιώργο το Σύρκα. Απρώτα ήρθε η γνωριμία με τον Γιώργο το Σύρκα. Αργότερα, όταν ήμουν φοιτητής πια και εκείνος έψαλε στον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη. Αλλά αυτό ήταν για λίγο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως τότε γνωρίστηκα με τον Μανώλη του Χατζημάρκο, ο οποίος έκανε εκπομπές σαν στρατιώτης, ήταν απεσπασμένος, στο ραδιοφωνικό σταθμό ενόπλων δυνάμεων, Ζαλοκώστα. Μάλιστα. Και τις εκπομπές αυτές τις έκανε για την εισαγωγή στο πρόγραμμα το πρωί και για το κλείσιμο του προγράμματος το βράδυ. Και ήμασταν τρεις. Ο Μανώλης, ο Χατζημάρκος, εγώ και ο Δημήτρης ο Ζάχος. Η μεγάλη φωνή αυτή της δημοτικής μουσικής. Και με όλους αυτούς είμαι 50 χρόνια φίλος, μπορώ να πω. Και μάλιστα πέρσι... Πώς θα καταφέρουμε τον Δημήτρη τον Ζάχο να το φέρουμε εδώ. δεν είναι τόσο δύσκολο. είχα την τιμή, θα μπορούσα να πω, και την μεγάλη ευχαρίστηση να συναντηθώ σε μία μικρή δεξίωση, την οποία μου έκανε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης, στην οποία παρακάλεσε να προσκληθεί και ο Μανώλης, ο Χατζημάρκος, που είχαμε να ειδωθούμε τόσα χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, ο Μανώλης ο Χατζημάρκος είχε μια εκπομπή στο σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος και σας είχε κάνει μια εκπομπή. Μαζί με τον Γιώργο του Χατζηχρόνου, παλαιότερα. Όχι. Γιατί αυτό θα έγινε μετά την αναχώρησή μου, μετά το 67. Ναι. Τώρα πρόσφατα λέω. Τώρα, αν αναφέρθηκε το όνομά μου κάπου. Α, γιατί κάτι είχα πιθανό, ακούσει. Δεν ξέρω. Εγώ το αγνώ. Ναι. Και όπως σας είπα, η γνωριμία μου με τον Γιώργο το Σύρκα στον Άγιο Κωνσταντίνο ήταν, ας το πούμε, καταλυτική, διότι εκτός από την πείρα την οποία πήραμε και είχε το ύφος το παραδοσιακό, το πατριαρχικό, το πολιτικό που λέμε, ασχέτως αν άλλοι αμφισβητούν ορισμένα σημεία, αλλά είχαμε επιπλέον και τον πατέρα του,
τον ιεροδάσκαλο, όπως τον λέγαμε χαρακτηριστικά, ο οποίος ήταν έτοιμος να κάνει τις παρατηρήσεις του και πολλές φορές και να μας μαλώσει, επιπλήξει. Να μας επιπλήξει, αν θέλετε, για ορισμένα λάθη τα οποία μπορούσαμε να κάνουμε. Ή για ορισμένες έτσι τώρα δεν αλλαγές. Θέλω να σας πω παραδείγματα, γιατί έχω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, ναι. Τέλος πάντων, Θεός χωρέστον. Αλλά έπρεπε κανείς για να πάρει από τον γεροδάσκαλο, τον μακαριστό, τον Μαρμαντώνη, όπως τον λέγαμε, έπρεπε να υποστεί και τα επίχειρα των λαθών του, για να μπορέσει να βρει και την ορθία, ας το πούμε, εξήγηση και την ορθία επαγγελία κτλ. Βρίσκαμε κάθε ευκαιρία, επί πολλά χρόνια, να τον έχουμε κοντά μας και να τον πω τη λέξη, να τον τζιγκλάμε και να του λέμε «Δάσκαλε, πες μας ετούτο, πες μας εκείνο». Και μας είχε γεμίσει όχι μόνο από θεωρητικές γνώσεις, αλλά και με ιστορικά πράγματα. Και μάλιστα φυλάγω με πολύ προσοχή και μερικές κασέτες τις οποίες μιλάει ο ίδιος και μας λέει τις εποχές εκείνες, που είναι ζωντανά πράγματα. Ναι, να ρωτήσω κάτι, κύριε Λαγούρο. Εσείς ένας επιστήμονας εγνωσμένης αξίας, όπου κι αν έχω μιλήσει για το όνομα Κωνσταντίνος Λαγούρος, και δεν σας το λέω γιατί είστε εδώ κοντά μου. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και με τον Μανώλη του Χατζη Μάρκο και με τον Σύρκα και με τον Ζώπα. Είναι βαθύτατη η εκτίμησή τους. Πώς δεν έχετε τολμήσει να γράψετε κάτι από όλα αυτά και να τα κυκλοφορήσετε σε εμάς τους νεότερους που δεν τα γνωρίζουμε, που δεν τα ζήσαμε, αυτές τις υπέροχες εμπειρίες? Κοίταξε, υπάρχουν καταρχήν αρχαιότεροι από μένα, όπως είναι και ο ίδιος ο γιος του, οι άλλοι οι οποίοι τον έζησαν, συνέχισαν να τον ζουν. Δεν τολμάω. Ο Γιώργος είπε ότι εγώ για τον πατέρα μου δεν θα πω τίποτα. Μόνο ένα παράπονο είχε εκφράσει, ότι όταν τιμηθήκαν οι άρχοντες, εδώ από την εκπομπή, τηλεφωνικά, είχε πει στον αέρα, λέει, μπορεί να με ψημιρώ τούτη την ώρα, μπορεί να το πάρουν κάπως διαφορετικά, αλλά ήθελα όταν έκαναν το μνημόσυνο, και είναι και λάθος δικό μας εδώ, το ομολογώ τώρα, ότι όταν κάνανε το μνημόσυνο των αρχόντων πρωτοψαλτών στον Άγιο Μινά, δεν συμπεριελήφθη το όνομά του. Του γέρου, του πατέρα του. Μόνο, λέει, γι' αυτό παραπονούμε. Για τίποτε άλλο. Ναι. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να μιλήσω για τον πατέρα μου. Αυτό όμως το αναφέρει ο Αγγελινάρας, ο Γιώργος, ναι, τον οποίο συμφυτούσαμε, ας το πω έτσι. Ναι, τότε, την εποχή εκείνη. Είναι κάπως νεότερος από μένα. Μέσα σε κάποιο βιβλίο το οποίο είχε βγάλει για τον, είχαν κάνει, ας πούμε, ένα μνημόσυνο για τον Αντώνιο Σύρκα, και αυτό το αναφέρει. Η αλήθεια είναι ότι έμεινε ελάχιστο χρόνο ως πρωτοψάλτης στο Πατριαρχείο. Δεν έχει σχέση. Και μια ώρα να είσαι πρωτοψάλτης, ναι, είσαι πρωτοψάλτης στο Πατριαρχείο, τελείως. Οπωσδήποτε. Αλλά αυτό πολλοί το αμφισβητούν λόγω προσωπικής εμπαθίας, να το πω έτσι. Δεν ξέρω, δεν αναφέρω ονόματα, δεν γνωρίζω και λεπτομέρειες. Αλλά ξέρω ότι πολλοί δεν θελήσανε ποτέ να το παραδεχθούν. Μάλιστα. Μπορεί βέβαια να αναγκάζονται να λένε ότι ναι, υπήρξε, αλλά υπό ποια συνθήκας. Προσωρινός, δεν ξέρω, δεν έχει σχέση. Τι, δεν έχει σχέση. Αντικατέστησε, μεταβατική περίοδος κτλ. Μάλιστα. Πάση περιπτώσει. Οψόμεθα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι εσείς έχετε και το κύρος και την, έτσι θα έλεγα, προσωπικότητα να φτιάξετε ένα τέτοιο έργο και οι κασέτες να κυκλοφορήσουν, να ακούσουμε πώς μιλούσε ο Γιώργος Σύρκας για τα διάφορα προβλήματα και για τα ιστορικά θέματα αυτά τα οποία αναφέρετε. Ναι, εγώ σας το λέω στον αέρα, μια και ακουγόμαστε μέσω του ίντερνετ και στον Καναδά, και θα χαίρονται εκεί οι Καναδοί που θα μας ακούν τότε την ώρα, γιατί έχουμε κοντά μας τον κύριο Λαγούρο, ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να κυκλοφορήσουν. Πρέπει ασφαλώς, αλλά δεν τολμώ εγώ. Υπάρχουν άλλοι που ζήσανε περισσότερα χρόνια κοντά του, διότι έζησε ακόμη 7 χρόνια μετά την αναχώρησή μου, και θα έμαθαν ασφαλώς οπωσδήποτε περισσότερα, αλλά είναι και του χαρακτήρος μου να μην φέρνω στη δημοσιότητα πράγματα τα οποία, ας πούμε, δεν είναι πολύ άμεσα δικά μου, και αυτά τα οποία δεν προέρχονται από μένα 100%. Είναι για κάποιον άλλον. Και νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι οπωσδήποτε σημαντικότεροι και ειδικότεροι για να καταγράψουν αυτά. Εδώ έχω πολλά τα οποία έχω γράψει στη μουσική τη Βυζαντινή, τα οποία είναι τελείως πρωτότυπα, όπως παραδείγματος χάρη όταν ήρθε ο Πατριάρχης στο Μόντρεαλ, στην εκκλησία μας, εκεί ήρθε,
και κάναμε ένα πατριαρχικό εσπερινό και ψάλαμε τα δοξαστικά της Παμακαρίστου. Είναι μία εικόν ναι, που είναι στην Κωνσταντινούπολη, στην Κωνσταντινούπολη ναι, και εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου. Δεν είχα παρά μόνο το κείμενο, δεν υπάρχουν πουθενά αυτά. Και κάθισα και τα μελοποίησα. Ναι. Δεν τολμώ να τα βγάλω στη δημοσιότητα εκτός από σε λίγους φίλους και αυτά όταν ζητηθούν. Και συνήθως άλλα μαθήματα τα οποία βέβαια από τα ακούσματα τα οποία έχω, όπως σας είπα, από τους δασκάλους αυτούς, έχω σχηματίσει κάποιο προσωπικό ύφος, μπορώ να πω, ίσως περισσότερο αναλυτικό ναι. από άλλους, και θα μπορούσε να κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο, αλλά και αυτό δεν το τολμώ, παρά μόνον κατόπιν ετήσεως. Τέλος πάντων. Αν ευχαρτωσίμου. Λοιπόν, φύγατε λοιπόν από την εποχή αυτή, από τα ακούσματα αυτά τα οποία ίσως δεν έχουν μείνει τίποτα στα αυτιά σας και συνεχίσατε τις σπουδές σας στη Βυζαντινή Μουσική κοντά στον Αντώνιο Σύρκα. Βεβαίως. Ναι. Εκεί και... θα πούμε, κύριε καθηγητά, ότι έγινε το στήλβωτρο έτσι του Κωνσταντίνου Λαγούρου. Οπωσδήποτε. Κοντά στον Αντώνιο Σύρκα. Διότι, όπως σας είπα, άρχισα πολύ μικρός. Άρχισα από 7 χρόνων, μπορώ να πω στα 12-14, γνώριζα όλες τις ακολουθίες, χωρίς ακόμα να είμαι βέβαια πολύ βαλμένος στη μουσική θεωρία, αλλά είχα μία πολύ μεγάλη πείρα. Και γι' αυτό, ας μου επιτραπεί να πω, σαν βοηθός ήμουνα κατά κάποιο τρόπο περιζήτητος. Γιατί όχι μόνο τα γνώριζα, αλλά ήμουν και πολύ φυλακόλουθος μέσα στην κατοχή. Η μητέρα μου με έχανε και δεν ήξερε που βρίσκομαι, και εγώ ήμουνα είτε σε ένα απόδειπνο, είτε σε μια προγειασμένη, είτε σε ένα εισπερινό. Και μάλιστα, επειδή υποφέραμε και από πείνα, φοβόταν να μην αρρωστήσω κιόλα. Είχε κάποιο τέτοιο φόβο και εγώ έλεγα ότι πάω σε ένα συμμαθητή μου και πήγαινα στην εκκλησία. Αργότερα όμως, όταν άρχισε η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, οπωσδήποτε ήρθε το στήλβωτρο, όπως λέμε, και όταν έφυγα, διότι εδώ έψαλα μόνο λίγα χρόνια στην Παναγία των Βλαχερνών στην Αμφιάλη, αντικαθιστώντας τον μακαριστό Μιχάλη Χατζάκη, Κωνσταντινούπολιτης, ένας ωραίος ιεροψάλτης, και έψαλα εκεί μόλις μερικά χρόνια, και εκτός από ό,τι σας ανέφερα στο Παρίσι. Μετά, στο Παρίσι μείνατε πόσα χρόνια, κύριε Λαμπρό? Έμεινα 2 χρόνια περίπου, 2 χρόνια. Για μετεκπαίδευση. Μάλιστα. Και μετά φύγατε αμέσως για τον Καναδά? Όχι, έφυγα αργότερα. Στο Παρίσι ήταν πολύ νωρίτερα, το 58-59-60. Έφυγα τον Καναδά το 67. Το 67. Και εκεί ανέλαβα σχεδόν αμέσως, στα σίδια, στο πούμε, όπως λέμε, αναλόγιο. Ναι. Και πρωτοστάτησα κατά κάποιο τρόπο στην μία διοργάνωση χοροδίας, διότι βρίσκονται εκεί πέρα ορισμένοι που γνώριζαν μουσική, αλλά δεν είχαν, μπορούμε να πούμε, την τάση αυτή να κάνουν να μια πούμε, παρουσίαση. Ναι, μια οργάνωση, να οργανωθούν πούμε, καλύτερα. Ναι. Ναι. Ναι, ο καθένας είχε το δικό του χορό, επικρατούσαν οι ευρωπαϊκές χοροδίες οπωσδήποτε και στην αρχή και εμένα μου επέβαλαν ευρωπαϊκή μεικτή χοροδία με γυναίκες, με όργανο κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν μια τέτοια τάση. Και με όργανο. Και με όργανο, βεβαίως. Ναι. Οπότε ζήτησα και είπα, μα είναι αμαρτία, ύστερα από το 67 στο 76, 9 χρόνια. Λέω, είναι αμαρτία να μην ακούγεται κάτι το Βυζαντινό. Έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα. Να κάνουμε μια μικρή χοροδία και να παρουσιαστούμε σε ένα σταθμό. Και το ανέφερα βέβαια στον τότε πρωτοψάρτη, τον Μακαρίτη, τον Ανδρέου, Μαρθέου Ανδρέου, και μου είπε βεβαίως να αναλάβεις. Λέω, μα εγώ είμαι ο νεότερος εδώ, δεν μπορώ να αναλάβω. Δεν το αισθάνομαι. Ναι. Όχι, λέει, έχεις πείρα, γιατί βέβαια ήξερε αυτός ότι εδώ με το Σύρκα κάναμε συνέχεια χοροδιακές εμφανίσεις. Ναι. Εμφανίσεις στην αρχαιολογική εταιρεία, στον Παρνασσό, σε άλλες. Η πρώτη μου και η πρώτη εμφάνιση που είχα κάνει σαν ομιλητής με τη χοροδία όμως Σύρκα ήταν στην Ένωση Κωνσταντινουπολιτών στην Νέα Φιλαδέλφια το 1961. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι ανέλαβα και έγινε η πρώτη εμφάνιση. Μετά απενεκρώθη το πράγμα και στο τέλος, ύστερα από αρκετά χρόνια, γύρω στο 90, εζήτησα από το Σύλλογο Κωνσταντινούπολιτών και λέω, είναι ντροπή να μην ενδιαφέρεστε, εσείς κάνετε διαλέξεις και κάτι για τη Βυζαντινή μουσική.
και μου ανέθεσαν να κάνω την πρώτη αυτή διάλεξη για το τριώδιο. Δεν διοργάνωσα χοροδία, δεν είχα το σθένος να ζητήσω να έρθω να τους οργανώσω και έβαλα κασέτες. Με κασέτες. Είχε επιτυχία, μαθεύτηκε αυτό και από τότε άρχισαν να γίνονται θαυμάσιες χοροδίες. Μάλλον θα το έλεγα εκδηλώσεις, που ήταν μουσικοφιλολογικές, στις οποίες συμμετείχε... Ταράξατε δηλαδή τα λιμνάζοντα νερά, έτσι. Ναι. Επίσης έχουμε σχέσεις με τις ξένες χοροδίες, ορθόδοξες βέβαια. Των εκεί διαμενόντων, έτσι. Των εκεί βέβαια, ορθοδόξων, Ρώσων, Σέρβων, Ρουμάνων κτλ. Έχουν αυτοί χοροδίες κτλ. Έχουν χοροδίες, αλλά είναι οπωσδήποτε ευρωπαϊκές. Ευρωπαϊκές. Πολυφωνικές, πολυφωνικές δηλαδή, να σας διακόψω λίγο, κύριε Λαγκούρα, να πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε. Μεσογειακή ραδιοφωνία. Υπέρηχος. Κεντρική συχνότητα 92,1. Δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής μας και όπου βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, όπου και αν μας ακούτε, γιατί, κύριε Λαγκούρο, έχουμε το προτέρημα εμείς εδώ από το σταθμό τούτο να ακούμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή, θα τα πούμε για να μας ακούτε κι εσείς εκεί και να κάνουμε και κάνουμε μια εκπομπή τηλεφωνική. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγκούρος, τέως καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημιακού Κολεγίου στον Καναδά. Καθηγητής σήμερα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου στον Καναδά, εντεταλμένος καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής και Ημινολογίας, παρακαλώ, και επιστημονικός σύμβουλος του Βυζαντινολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Πίτσπουργκ. Παρ' όλα αυτά, σε μια κάρτα που μου έδωσε ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγκούρος, για να συνεχιστεί αυτή η επικοινωνία που ξεκίνησε σήμερα, βλέπω ότι δεσπόζει το ψάλτης. Πάνω απ' όλα. Και κάποτε, κύριε Λαγκούρο, βλέπω εδώ ότι μου φαίνεται στο μυαλό έτσι αναμνήσεις. Είπα στο Μανώλη το Χατζημάρκο όταν κάναμε εδώ εκπομπή. Ήταν τον καιρό που εξέδωκε το τελευταίο του, η Θεία Λειτουργία. Και του λέω, καλά δάσκαλε, είσαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και γράφεις από κάτω Μανώλης Χατζημάρκος, πρωτοψάλτης, έγραφε, επιλέξει, πρωτοψάλτης σκέτο και από κάτω καθηγητής. Και του λέω, καλά, είναι ανώτερο πάντων των τίτλων, λέει. Πάντων των τίτλων. Μα δάσκαλε, έλα στα συγκαλά σου, το λέω έτσι για να γελάσουμε λίγο. Λέει, σου επαναλαμβάνω ότι πάντων των τίτλων, ό,τι και να μου δώσει η Εκκλησία και ό,τι να μου δώσει και η Πολιτεία, εγώ θεωρώ τον τίτλο αυτό ψάλτης. Μάλιστα, θα πρέπει να σας πω, το έλεγα χθες και στον Χρήστο τον Χατζηνικολάου. Φιλοξένησα εδώ έναν μεγάλο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Καλίνικο. Και μάλιστα έχω χάσει τα ίχνη του. Όταν κάναμε την εκπομπή ήταν 92 χρονών. Δεν ξέρω, εύχομαι να είναι εν ζωή. Μου είχε πει ότι, γιατί λέτε εσείς ιεροψάλτες? Δεν είσαστε ιεροψάλτες, είσαστε ψάλτες. Μην πάτε να ιεροποιήσετε μια ιερή λέξη που είναι ψάλο. Το ψάλο δεν σημαίνει τραγουδάω. Ψάλο είναι αποδίδω ύμνου στο Θεό μου. Άρα γιατί βάζετε και το ιεροψάλτης? Ιεροψάλτης είναι ο παπάς ψάλτης ή ο διάκος ψάλτης. Εσείς είσαστε ψάλτες. Η λέξη είναι ιερή και ευλογημένη από μόνη της. Δεν λέτε πρωτοϊεροψάλτης, λέτε πρωτοψάλτης. Και το είπα χτες στον Χατζηνικολάου και μου λέει ο Χατζηνικολάου, ναι, είναι σωστό, μου λέει αυτό. Λοιπόν, κύριε Λαγκούρο, μείναμε εκεί που ξεκινάτε από την πατρίδα να πάτε στον Καναδά. Έχετε δημιουργήσει όλα αυτά που είπατε εκεί. Να μιλήσουμε για τη σημερινή κατάσταση. Μετά το θάνατο και του Ανδρέου του Μαθιού, πιστεύω ότι είσαστε ο μόνος εκεί που μπορεί κάτι να κάνει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Η σημερινή κατάσταση στον Καναδά. Όπως είπα και προηγουμένως, επικρατούσε και επικρατεί το χοροδιακό σύστημα, το πολυφωνικό σύστημα. Πολυφωνικό. Κατά απομίμηση, να μην πω. Να σας διακόψω. Παρακαλώ. Στον Άγιο Στέφανο στο Παρίσι συνέβαινε το ίδιο? Στη λειτουργία, ναι. 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 Δηλαδή αυτό συμβαίνει σε όλα τα κράτη του εξωτερικού? Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να σας πω εάν συμβαίνει ακόμα τώρα, διότι όποτε επισκέπτομαι το Παρίσι και ψάλω εκεί, κάνω και τη λειτουργία. Αλλά είναι καλοκαίρι και συνήθως το καλοκαίρι λείπουνε. Οι χοροδίες αργούν. Οπότε δεν είμαι σίγουρος και δεν ρώτησα τον Σεβασμιότατο, με τον οποίο είμαστε πολύ συνδεδεμένοι, διότι τον γνωρίζω από το 1958, που ήταν ένας ιερός διάκος. Ο Ιερεμίας. Ιερεμίας. Ναι, ναι. Και τώρα είναι Μητροπολίτης Γαλλίας, ένας περίφημος άνθρωπος.
μαζί, όπως σας είπα, με τον Κώστα τον Ζόπα, και δεν γνωρίζω τι γίνεται. Αλλά ως φαίνεται, στο εξωτερικό επικρατεί αυτή η μόδα το να χρησιμοποιούνται κατά τη Θεία Λειτουργία χοροδίες. Στην Αμερική γίνεται μία αντίρρητος ανάγκη, διότι δυστυχώς δεν υπάρχουν ψάλτες. Και όταν δεν υπάρχουν ψάλτες, ο κόσμος μπορεί να ανέχεται, ο λίγος κόσμος, ο πρωινός, τον όρθρο, να ανεχθεί μερικούς εκεί που θα πούνε μερικά, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, αλλά στη λειτουργία που έρχονται οι περισσότεροι θέλουν να ακούσουν κάτι το οποίο, να το πούμε έτσι, στέκεται. Διότι η αλήθεια είναι, υπάρχει μεγάλη ένδυα, μεγάλη ένδυα ψαλτών. Πού, κύριε Λαγούρο? Σε όλη την Αμερική. Γιατί και στην Ελλάδα? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφραστώ. Ναι, μπορώ να εκφραστώ και μου εγώ. Φαίνεται λίγο, λίγο περίεργο, διότι ξέρω. Χθες αυτά τα προβλήματα κουβεντιάζαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιεροψαλτών Ελλάδος. Λυπούμε, γιατί στην Ελλάδα τουλάχιστον ξέρω ότι υπάρχει μια κίνηση. Πολλές σχολές, πολλά οδεία. Πολλοί δάσκαλοι, πολλοί καθηγητές. Και μάλιστα του είπα το εξής. Του λέω, μου θύμισε στον αείμνηστο τον Θανάση τον Παναγιωτίδη, όταν σε μια συνάντηση ψαλτική στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, του συστήνανε Δαμαρλάκης καθηγητής, Λαγούρος καθηγητής, Α καθηγητής, Β καθηγητής. Σηκώνει λοιπόν το κεφάλι του και λέει, μπρε, εδώ μόνο καθηγητάδες έχετε, δασκάλους δεν έχετε, μπρε. Ναι, του έκανε εντύπωση. Πολλοί καθηγητές, αλλά ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι μπορούσαν να σταθούν σε ένα αναλόγιο? Ποιοι ήταν εκείνοι που μπορούσαν να έχουν λόγο? Λοιπόν, αυτό συμβαίνει, κύριε Λαγούρο, όχι μόνο στο εξωτερικό, και στην Ελλάδα μας. Λίγο μου φαίνεται περίεργο, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα έχει ανθρώπους, και εκείνους που καλλιεργούν τη μουσική και εκείνους που ψάλλουν, διότι όταν πάω σε μια εκκλησία βλέπω ότι περιστοιχίζονται από 4-5 ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν καλά. Και έχω την εντύπωση ότι αυτοί σπουδάζουν, μελετούν και κάποτε θα γίνουν ψάλτες. Τώρα, πώς συμβαίνει αυτή η ένδυα, δεν μπορώ να την καταλάβω. Σε εμάς, δυστυχώς, αυτό γίνεται ως ημέρα χειρότερο το πράγμα, και θα έρθει μια εποχή όπου θα μπαίνουν κασέτες αντί για ψάλτες. Και ήδη, σε ορισμένα σημεία, σε ορισμένες πόλεις Αμερικής, ιδίως Μεγάλη Εβδομάδα ή άλλες μεγάλες εορτές, νομίζω ότι λειτουργούν οι κασέτες. Μα είχε γίνει θέμα εδώ σε εφημερίδα, λέω και την εφημερίδα Έθνος, στην οποία είχε πάρει θέση και ο Χρήστος Χατζηνικολάου, ήταν βέβαια καταπέλτης, σε κηδεία, σε επιμνημόσυνη ακολουθία, έβαλε κάποιος ιερέας κασέτα. Και παρακαλώ, όχι στην Ήπεθρο, στην Αθήνα. Και έγινε το σώσε που λέμε. Διότι δεν υπήρχε ψάλτης. Ναι, δεν είχε άνθρωπο να ψάλει. Δυστυχώς εκεί φτάνομαι. Αλλά ελπίζομαι, ευελπιστούμε ότι κάτι θα γίνει. Δεν θα αφήσει ο Θεός την Εκκλησία Του χωρίς, όπως λέμε, τα ειδόνια Του. Και αυτό έχω αποδείξεις για αυτό το πράγμα, διότι κατορθώσαμε να έχουμε μαθητάς και στην Αμερική και στον Καναδά, παντού ιερείς, ψάλτες, πρωτοψάλτες ακόμη. Εκεί στο Πίτσμπουργκ είναι κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου που είναι πρωτοψάλτης της Πίτσμπουργκ και είναι από τους καλύτερους μαθητάς. Εδώ στην Ελλάδα έχω μαθητάς και ελπίζω και αυτοί να προσπαθήσουν να αφήσουν όταν εμείς απέλθουμε, το πότε δεν το ξέρουμε βέβαια. Το θέμα είναι ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να ενδιαφερθεί περισσότερο. Αλλά όπως σας είπα, σε εκείνο το οποίο ενδιαφέρεται η Εκκλησία είναι περισσότερο για τις χοροδίες. Διότι η χοροδία είναι μια ξενομανία, είναι μια, μπορούμε να πούμε έτσι, εμφάνιση ανωτερότητας. Για να μην μας παρεξηγήσουν, χοροδία ευρωπαϊκής μουσικής. Ακριβώς. Ναι. Πολυφωνική. Κύριε Λαγούρο, μας μένουν λίγα λεπτά μέχρι να τελειώσουμε και θα ήθελα για τους φίλους και φίλες που ζουν εδώ στην Κρήτη και που θα έχουν και κάποιους στην ξένη, όπως είπατε προηγουμένως, να μας πείτε και λίγα λόγια για τον Καναδά, για το κλίμα του, για τις συνθήκες ζωής, έτσι να ακούσουν και κάποια τέτοια θέματα, όχι μόνο βυζαντινομουσικολογικά. Πώς είναι η ζωή στον Καναδά? Οπωσδήποτε, πολλοί ακροατές έχουν συγγενείς στον Καναδά και θα έχουν ακούσει περί αυτού. Δεν είναι μια άγνωστη χώρα. Εκείνο το οποίο όμως θα έχουν συγκρατήσει είτε από διηγήσεις άλλων, και εκείνο το οποίο θα μπορούσα να πω εγώ, είναι ότι είναι μία χώρα καταρχήν, η οποία είναι ωραιότατη, όταν είναι ωραίος ο καιρός, όταν έχει ήλιο,
ακόμη και όταν είναι χιονισμένα τα πάντα, είναι παραμυθένια. Το καλοκαίρι είναι καταπράσινα τα πάντα. Ναι. Και εκείνο το οποίο εκπλήσει είναι ότι μόλις τραβηχθεί το χιόνι, το οποίο χιόνι από ένα μέτρο που είναι σε μία ημέρα, μπορεί να φτάσει στο μηδέν, δηλαδή μηδέν εκατοστά, να εξαλειφθεί δηλαδή ναι, μέσα ναι. σε μία εβδομάδα. Μάλιστα. Και μέσα σε μία άλλη εβδομάδα να δείτε να ανθίσουν και λουλούδια, τα πολυετή, τα οποία είναι αμέσως έτοιμα να βγουν και μπορεί κανείς να σπείρει, μόλις ξεπαγώσει βέβαια το χιόνι, δηλαδή κατά τα μέσα Μαΐου, και να δρέψει προς τον Αύγουστο. Τόσο γρήγορα. Λαχανικά, ντομάτες κτλ. Τα οποία γίνονται περίφημα και να τα βλέπει κανείς. Είναι μια ευλογία Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε, και γι' αυτό στις μεγάλες πεδιάδες που είναι προς το κέντρο του Καναδά, σπέρνουν αυτή την εποχή, Απρίλιο-Μάιο, και θερίζουν Σεπτέμβριο, διότι από Οκτώβριο πια αρχίζουν τα πρώτα κρύα. Μάλιστα. Πρέπει κανείς να έχει όρεξη για να ζήσει βέβαια σε ένα τέτοιο κλίμα, διότι όταν ζητεί τις ανέσεις του είναι λιγάκι δύσκολο. Εκείνο το οποίο μας κουράζει πιο πολύ, διότι έχουμε τα μέσα και μες στο σπίτι και έξω με τα αυτοκίνητα κλπ. Τα ιδιωτικής χρήσεως, είναι το να ντύνεσαι καλά, όχι πολύ βαριά. Είναι περίεργο, διότι το κρύο είναι χοντρό, όπως λέμε. Mm. Δηλαδή μπορεί κανείς να βγει για ένα λεπτό έξω, να βγάλει κάτι στο δρόμο, mm. με το πουκάμισο. Ναι. Και να είναι μείον 20 έξω. Το υποφέρει. Μάλιστα. Αλλά εάν κάτσει λίγο παραπάνω και δεν έχει καλή μέρα, παραδείγματος χάρη, τα αυτιά του, μπορεί να τα σπάσει σαν μπισκότα. Έτσι, ε. Διότι θα παγώσουν. Γι' αυτό πρέπει να είναι καλά καλυμμένος. Όταν τώρα το είπατε το μείον 20, αυτό συμβαίνει τακτικά, κύριε? Το χειμώνα δεν έχουμε πάνω από το 0. Δηλαδή σήμερα έχει, λέει, ζέστη και είναι μείον 5, μείον 7. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, πάνω είμαστε μείον 15, μείον 10. Εκεί κυμαίνεται δηλαδή. Η ανώτερη θερμοκρασία. Μείον 20, μείον 25. Έχει πάει μείον 25. Και μείον 30 μπορεί να φτάσει. Βεβαίως. Οπότε σταματούν τα πάντα, σχολεία δεν λειτουργούν, ιδίως μετά από μια χιονοθύελα, εάν πέσουν 30-40 εκατοστά χιόνι σε μια νύχτα, αμέσως στρατιόφωνα αναγγέλνουν, τα σχολεία είναι κλειστά, τα νοσοκομεία, το ένα το άλλο, προσέξτε μην παίρνετε αυτοκίνητα, τα δρόμοι είναι κλειστοί κλπ. Είναι λίγο σκληρή η ζωή, αλλά επειδή υπάρχουν τα μέσα, μπορεί κανείς να ζήσει κάπως ανετότερα και μπορούμε να πούμε ότι η ζωή εκεί έχει ευκολίες αρκετές. Είναι μια χώρα πολιτισμένη, προοδευμένη, έχει πάρα πολλές, μπορούμε να πούμε, και κοινωνικές διευκολύνσεις, και ατομικές και οικογενειακές και επιστημονικές οπωσδήποτε. Οπότε, εάν κανείς το πάρει η απόφαση, ζει καλά. Τώρα, οι περισσότεροι πηγαίνουν στον Καναδά, όπως και εμείς, για μερικά χρόνια. Ναι, αλλά τα μερικά χρόνια τα έχουν γίνει για τον, 50. Για τον καθηγητή κύριο Λαγούρο, πόσα είναι? Έγινε 34. 34. Και θα εξακολουθήσουν? Αν θέλει ο Θεός. Ναι. Τώρα, πού θα μείνει αυτό που λέμε το κόκαλό μας, μόνο εκείνος ξέρει. Μάλιστα. Πάντως, μεταξύ της Μητρός Ελλάδος και της Μητριάς. Μάλιστα. Κλείνοντας την εκπομπή, έχουμε περίπου 7-8 λεπτά στη διάθεσή μας. Να επανέλθουμε λίγο στα μουσικολογικά. Ήθελα να ρωτήσω, σπουδάζουν αρκετοί Έλληνες, γιατί βλέπω εδώ ότι είσαστε καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου, ήσασταν καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Καναδά, είστε τώρα επιστημονικός σύμβουλος κτλ. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες φοιτητές σε αυτά τα πανεπιστήμια? Τώρα υπάρχουν περισσότεροι. Ναι. Καταρχήν, εγώ είμαι στο γαλλόφωνο σύστημα. Τα πανεπιστήμια αυτά όλα είναι γαλλόφωνα. Α, όλα γαλλόφωνα. Ναι, μολονότι υπάρχει δυνατότητα να δώσουν και μαθήματα και στα αγγλικά. Μας είπαν μάλιστα εκεί στο θεολογικό τμήμα που υπάρχουν μαθήματα ορθοδόξου θεολογίας, εάν έχετε αποκλειστικά Έλληνας φοιτητάς, μπορείτε και στα ελληνικά να το δώσετε. Mm. Επίσης, μπορεί να δοθεί το μάθημα σε κάποια γλώσσα, αγγλικά ή γαλλικά κυρίως, αλλά οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν και σε τη δική τους γλώσσα, τα ελληνικά, παραδείγματος χάρη. Πάντως,
ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική η ορθοδοξία δηλαδή, αλλά με την ελληνική της μορφή μπορούμε να πούμε, γίνονται όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο γνωστά. Στην αρχή όταν πρωτάκουσε το Πανεπιστήμιο ότι θέλουν να βάλουν τμήμα ορθοδόξου θεολογίας, μερικοί άρχισαν να διερωτώνται και να λένε καμιά σέκτα καινούρια είναι αυτή. Δεν γνώριζαν τι είναι ορθοδοξία. Μάλιστα. Γι' αυτό παίζει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο αυτό το τμήμα, το οποίο κάνει γνωστό εις τους ξένους την Ορθοδοξία. Και τελευταίως έκαναν και τον Πατριάρχη επίτιμο διδάκτορα. Εκεί το Πανεπιστήμιο το δικό σας, ναι. Ναι, ακριβώς, γιατί όταν μας επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων ήταν και αυτή η τιμητική εκδήλωση. Δεν ρώτησα από την αρχή, κύριε καθηγητά, το εξής. Υπήρχε εκεί Μητρόπολη... όχι, όχι. Υπήρχε Μητρόπολης ανέκαθεν ή τώρα έγινε Μητρόπολης? Όταν πήγα εγώ το 67, υπήρχε επισκοπή όπως ήταν όλες στην Αμερική. Μπορώ να πω επισκοπή Σικάγο, επισκοπή Πίτσπουρ, επισκοπή και η αρχιεπισκοπή Νέας Υόρκης και της Νοτιού Αμερικής. Όλες αυτές οι επισκοπές ήταν υπό τον αρχιεπίσκοπο, τότε τον Ιάκωβο. Ναι. Τελευταία όμως ανυψώθηκαν σε Μητροπόλεις οι επισκοπές της Αμερικής και έγιναν ανεξάρτητες Μητροπόλεις πραγματικά ο Καναδάς, η Νότιος Αμερική και το Μεξικό νομίζω, ή ο Παναμά. Δηλαδή η Μητρόπολη Καναδά ανήκει απευθείας στο Πατριαρχείο. Απευθείας, ναι. Μάλιστα. Μνημονεύεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή καμία σχέση εξαρτηματική από την Αμερική. Από την Αμερική. Απευθείας. Ο Μητροπολίτης είναι ανεξάρτητος και ανήκει στο Πατριαρχείο. Ο Σωτήριος. Ο Σωτήριος. Μάλιστα. Ο οποίος αγαπά τη βυζαντινή μουσική και γι' αυτό το λόγο εξετίμησε τις προσπάθειες αυτές οι οποίες έγιναν όλα αυτά τα χρόνια και μου έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή να μου δώσει τον τίτλο του πρωτοψάλτου. Έχω στα χέρια μου μία κασέτα, θα ακούσουν οι φίλοι και οι φίλες που μας παρακολουθούν τώρα. Είναι χοροδιακές οι εκτελέσεις, κύριε Λαγού? Όχι, είναι μονοδίες. Πρόχειρες, μονοδιακές, με κάποιο βοηθό μου που έχει κρατεί το ίσο που λέμε, ναι. Αλλά είναι μια πρόχειρη εγγραφή, ναι. Χωρίς καμία αξίωση. Δεν είναι καθόλου επαγγελματική. Απλώς και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι θελήσαμε να δοκιμάσουμε ένα όργανο και ένα μαγνητόφωνο που είχε, ναι. Και από το αστείο γράφηκε σχεδόν όλη η ακολουθία της Πεντηκοστής. Ωραία. Σε σπίτι. Θα ακουστεί η φωνή του ομιλούντος εδώ, συνομιλούντος μάλλον μαζί. Σας ευχαριστώ και θα είναι τιμή μου και ελπίζω η κρίση να είναι Έχουμε λάβει πληροφορίες περί του προσώπου σας, σας το είπα και στην αρχή. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε. Βέβαια, τώρα θα δημιουργηθεί μια άλλη σχέση, θα έχουμε περισσότερες επαφές και ραδιοφωνικές και τηλεφωνικές. Για το αντικείμενο που και οι δύο αγαπούμε, λατρεύουμε και για το οποίο αγωνιζόστε εσείς αρκετά χρόνια, εγώ λίγα χρόνια, και πιστεύω ότι αυτή η ένδυα που είπατε που υπάρχει στο εξωτερικό αλλά τώρα ήρθε εδώ σαν μόδα και στην Ελλάδα να μην πλησιάζουν οι νέοι τα αναλόγια. Μου είπε χθες ο Χρήστος Χατζηνικολάου, ο γιος σου πάει στο ψαλτήρι? Λέω όχι. Τι περιμένεις, μου λέει. Τα ξένα παιδιά. Μάλιστα. Λέω δεν μάλιστα. Μπορώ με το ζόρι να το βάλω. Έτσι. Λοιπόν, ευχόμεθα καλή αντάμωση. Σας ευχαριστώ πολύ και επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω και πάλι για αυτή την τιμητική πρόσκληση την οποία μου κάνατε και τα όσα πολλά είπατε για το πρόσωπό μου. Όχι, όχι, δεν είπα καθόλου πολλά. Θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε για πολλά θέματα. Μέχρι σημείο που να αισθάνομαι λίγο άσχημα. Όχι, όχι. Εγώ θα ευχαριστήσω κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή τον αγαπητό φίλο, εκλεκτό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κλαψινό. Ακριβώς. Που μας έφερε σε επαφή. Σε αυτόν οφείλαμε. Και το κουβεντιάζουμε χρόνια τώρα και λέμε τι θα γίνει, πότε θα έρθει ο κύριος Λαγούρος. Να λοιπόν που ο Θεός τα έφερε έτσι και είσαστε κοντά μας σήμερα. Να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμότατα. Να ευχηθώ καλό ταξίδι και από εδώ και μπρος θα έχουμε μια συνεργασία, πιστεύω. Οπωσδήποτε, και ελπίζω. Οπωσδήποτε. Να ευχαριστήσουμε. Και... ναι, κύριε Λαγούρο. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα. Όχι βέβαια στους ιεροψάλτες, αλλά στους νέους να πλησιάσουν τα αναλόγια σας, να διδαχθούν και να αγαπήσουν αυτή τη μουσική. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Μινάτο Βαρδοναράκη που και σήμερα συνεργαστήκαμε άψογα, όλους τους φίλους και φίλες που μας παρακολούθησαν. Από το Γιάννη το Δαμαρλάκη, καλό μεσημέρι.
Thank you.
Amen.